zombie apocalypse. Πούστε παιδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix του Βελγίου και σήμερα στο R&D έχουμε ένα κακό νέο, δεν έχει πιάσει η Ultimate αναβάθμιση που περιμέναμε στην αεροδυναμική και έτσι αναγκαζόμαστε να την ξανακουμπώσουμε μια φορά που την έχουμε έχω κάνει ήδη πριν ξεκινήσω το βίντεο και με τους πόντους που μάζεψα από τις ελεύθερες δοκιμές θα βάλω και την τελευταία αναβάθμιση στο κομμάτι της αεροδυναμικής και αν πετύχουν αυτά τα δύο για το Grand Prix της Σιγκαπούρης πιθανόν να είναι έτοιμα θα έχουμε ολοκληρώσει πλέον την αεροδυναμική στο μονοθέσιο και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα. Βέβαια μετά την Μόντζα θα πρέπει να είμαι λίγο προσεκτικός με το πώς ξοδεύω τους πόντους στο R&D γιατί υπάρχει πιθανότητα για reset και θέλω να είμαι έτοιμος αν τύχει και κάνω και τέταρτη σεζόν σε αυτή την καριέρα. Επίσης κάτω στην περιγραφή όποιος θέλει να πάει κατευθείαν στην εκκίνηση μπορεί να πάει στο κομμάτι που γράφει εκκίνηση στο αγώνα να πατήσει το χρόνο και να πάει κατευθείαν στην εκκίνηση. Κάτι άλλο δεν έχουμε να κάνουμε σήμερα στο τεχνικό κομμάτι και πάμε στις κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix του Βελγίου. Αφού περάσαμε εύκολα από το Q1 που ήταν στεγνό, στο Q2 έχει ξεκινήσει βροχή και μπήκα για μια δεύτερη προσπάθεια με ενδιάμεσα ελαστικά. Ήδη στο Q1 είχε αρχίσει να βρέξει προς το τέλος, αλλά είχα κάνει ένα χρόνο και έτσι κατάφερα να περάσω. Και τώρα στο Q2 βλέπετε ότι βελτιώνω τον χρόνο μου όσο να είναι προς το τέλος του γύρου. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να το βελτιώσω να περάσω στο Q3. Έχω πει ότι σε αυτή την πίστα είναι η αγαπημένη μου πίστα. Θέλω να τα πάω καλά, θέλω να πάω για μια νίκη. Και σίγουρα πρέπει να τα πάω καλά απέναντι στο Ρικάρντο που πλέον είναι ασταμάτητος και δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το πρωτάθλημα γιατί είμαστε πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Τώρα φτάνουμε στην τελευταία στροφή, κάνουμε καλή έξοδο από την τελευταία στροφή, σχεδόν 6-10 βελτιώνουμε τον χρόνο μας, περνάμε τη γραμμή τερματισμού, περιμένουμε το αποτέλεσμα να δούμε αν καταφέραμε να περάσουμε στο Q1 και βλέπουμε ναι στην ένατη θέση καταφέραμε και περάσαμε. Βλέπουμε εδώ την τελική κατάταξη, τελικά ο Ρικάρντο στην δεύτερη θέση στο Q2. Αυτό μου δίνει μια μικρή ελπίδα ότι ίσως θα μπορέσω να ανταγωνιστώ στο Q3. Να δούμε κιόλας πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες στο Q3 και αν θα μπορέσω να είμαι ανταγωνιστικός για να παλέψω για μια καλύτερη θέση. Η μεγάλη έκπληξη που αποχωρεί από το Q2 είναι ο Leclerc. Στο Q3 όπως και στο Q2 μπαίνω προς το τέλος του χρόνου. Έχει σταματήσει η βροχή αλλά δεν έχει στεγνώσει η πίστα, όλοι οι οδηγοί βελτιώνουν τους χρόνους τους όμως με τα ενδιάμεσα και τώρα φτάνω και εγώ στο τέλος, έχουν περάσει πλέον όλοι οι οδηγοί, κάνανε το δικό τους χρόνο, να δω αν είναι αρκετό αυτό που θα κάνω εγώ για να βρεθώ σε μια καλύτερη θέση, για την ώρα είμαι στη 10η θέση όμως βελτιώνω το χρόνο μου κατά μισό δευτερόλεπτο, τώρα πέρασα τη γραμμή τερματισμού και περιμένω το αποτέλεσμα και είμαι και πάλι στην 1η θέση. Τελικά ο αγώνας μου θα ξεκινήσει από την 1η θέση. Βλέπουμε ότι ο Ντάνιελ Ρικάρντο είναι στην 1η θέση, πήρε την pole position και σε αυτόν τον αγώνα θα μας κάνει την ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης η διαφορά από τον Ντάνιελ Ρικάρντο είναι τεράστια. Είναι απίστευτο, έχει απίστευτο ρυθμό ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Αλλά πάμε σιγά σιγά στον αγώνα. Πριν ξεκινήσουμε τον αγώνα θα δούμε από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός. Ξέρουμε ότι ο Ντάνιελ Ρικάρντο είναι στην pole position, περίμενα ίσως ότι έκανε κάποια αλλαγή κινητήρα και έτσι θα πάρει καμία ποινή. Όχι, θα ξεκινήσει από την 1η θέση. Εγώ θα ξεκινήσω από την 8η θέση τελικά. Κάποιος έχει πάρει μια ποινή και έτσι κέρδισα μια θέση, αλλά και πάλι είμαι πάρα πολύ μακριά από τον Ντάνιελ Ρικάρντο και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρω να τον φτάσω και να παλέψω για την 1η θέση. Ειδικά αν καταφέρει να στρίψει πρώτο στην 1η στροφή, ξέρουμε ότι ο Ρικάρντο είναι απλά ασταμάτητος. Όσον αφορά τη στρατηγική σε αυτόν τον αγώνα, είναι απλή η στρατηγική. Θα είναι no speed stop, θα ξεκινήσουν νομίζω όλοι οι οδηγοί με μαλακά ελαστικά και θα ολοκληρώσουν τον αγώνα τους με μεσαία. Όσον αφορά τα καύσιμα, θα βάλω λίγο παραπάνω καύσιμα και με αυτό θα πάμε στον αγώνα. Όλα σήμερα κρίνονται στην εκκίνηση. Η εκκίνηση θα είναι ό,τι πιο σημαντικό γιατί πρέπει να είμαι κοντά στο Ρικάρντο. Ο Ρικάρντο σήμερα, αν καταφέρει να πάρει νίκη, πάλι θα περάσει με αρκετούς βαθμούς μπροστά στο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή είναι ακόμα μπροστά, αλλά είμαι πάρα πολύ κοντά στους νομίζω 2 ή 3 βαθμούς. Φτάνουν όμως τα λόγια, πάμε σιγά σιγά στην εκκίνηση του αγώνα.
και είμαστε στην εγκίνηση για το Grand Prix του Βελγίου με 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε πολύ καλύτερα από τον άλμπουμ που βρίσκεται μπροστά μου και μου αφήνει χώρο από τα αριστερά. Και τώρα έχω την εξωτερική γραμμή στην πρώτη στροφή. Εδώ παραλίγο να πέσω πάνω στον Κυβιάτ. Είμαι από την εξωτερική πλευρά. Τώρα είμαστε ακόμα ρόδα με τον Κυβιάτ. Όμως βρίσκω την πρόσφυση και τον περνάω. Και βλέπουμε ότι ο Ρικάρντο είναι στην τρίτη θέση. Έχει χάσει την πρώτη θέση και από τις δύο Mercedes. Και αυτό με ευνοεί πάρα πολύ. Με ευνοεί πάρα πολύ. Τώρα πρέπει να έχω καλό ρυθμό σε αυτή την ευθεία να μπορέσω να του πλησιάσω την ώρα που βλέπουμε ότι υπάρχουν κίτρινες σημαίες. Κάτι πολύ σοβαρό έχει γίνει στην Ορούζ, πάρα πολύ σοβαρό, γιατί έχουμε safety car. Έχουμε safety car και βλέπουμε ότι ο Leclerc έχει εγκατάλειψη. Ο Mick Schumacher και ο Leclerc έχουν εγκατάλειψη. Θα δούμε εδώ σε replay τι έχει γίνει. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό πρέπει να έχει γίνει. Εδώ βλέπουμε ότι ο Schumacher μπαίνει στην Ορούζ και στην έξοδο πέφτει πάνω στον τοίχο. Και μετά γυρνάει και πέφτει ο Leclerc πάνω του. Απίστευτο. Απίστευτο αυτό που έχει γίνει. Να το δούμε και από την οπτική γωνία του Mick Schumacher. Βλέπετε εδώ. Ξεκινάνε την κατηφόρα για να μπουν στην Ορούζ. Είναι δίπλα-δίπλα με τον Λάντο Νόρις. Εδώ ακουμπάει πάνω στον Νόρις, πέφτει πάνω στον τοίχο. Εδώ γυρνάει πίσω στην πίστα και ο Λεκλέρκ πέφτει πάνω του και καταστρέφεται ο αγώνας και για τους δύο. Βλέπουμε εδώ ο Λεκλέρκ που δεν είχε ιδέα τι γίνεται μπροστά του. Και τώρα βλέπετε εδώ, τελευταία στιγμή πετάγεται μία χάς μπροστά του και εγκαταλείπουν και οι δύο. Απίστευτο αυτό που έχει γίνει. Και αυτή τη στιγμή από τον πρώτο γύρο έχουμε safety car. Ένα safety car που ίσως μπορέσει να με ευνοήσει, γιατί τώρα θα έχουμε τρεις γύρους με χαμηλό ρυθμό και μετά θα ξαναέχουμε την εγκίνηση που ελπίζω να είμαι αρκετά κοντά στους τρεις οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μου, ώστε να μπορέσω να τους απειλήσω και να προσπεράσω. Κυρίως τον Ρικάρντο. Κυρίως ο Ρικάρντο είναι που με ενδιαφέρει, αλλά γιατί όχι και τους άλλους δύο. Ελπίζω ότι ο Ρικάρντο δεν θα έχει καλή εγκίνηση μετά το safety car και θα έχω εγώ καλύτερη από αυτόν, ώστε να μπορέσω να τον προσπεράσω. Θα φανεί όλο αυτό στη συνέχεια. Τώρα πρέπει να κάνουμε 2 με 3 γύρους σε πολύ αργό ρυθμό και μετά περιμένουμε να μπει στο pit lane το safety car και να ξεκινήσει ξανά ο αγώνας. Φτάσαμε στο τέλος του τρίτου γύρου. Τώρα θα μπει το safety car μέσα και θα έχουμε ξανά αγώνα. Είμαι πάρα πολύ κοντά στο Ρικάρντο. Προσπαθώ να κρατηθώ δίπλα του, ώστε με το που ξεκινήσει αυτός να πατήσει γκάζι να είμαι εκεί και να μπορέσω να τον απειλήσω. Μετά το τελευταίο chicane ξεκινάει η ευθεία τερματισμού που είναι πάρα πολύ μικρή και ίσως εκεί θα μπορέσω να απειλήσω στην πρώτη στροφή. Είμαι εδώ κολλημένος, βλέπετε, ρίχνω μια ματιά από την ιστορική πλευρά, παρόλο που δεν επιτρέπεται να προσπεράσω πριν περάσουμε την γραμμή τερματισμού. Εγώ θέλω να είμαι κοντά του και τώρα έχουμε ξανά αγώνα. Έχω μέτρια έξοδο από την τελευταία στροφή και βλέπετε η επιτάχυνση του Ρικάρντο ήταν φοβερή και έχει ήδη απομακρυνθεί λίγο από εμένα. Και τώρα πρέπει να έχω καλό ρυθμό, γιατί για τους επόμενους τρεις γύρους δεν θα έχουμε DRS και είμαι εκτός DRS. Όχι, ακόμα είμαι κοντά στο Ρικάρντο, έχω απόσταση DRS, όμως για τρεις γύρους δεν θα έχουμε DRS και έτσι θα πρέπει να έχω ομή δύναμη στο μονοθέσιό μου και πολύ καλή οδηγική ικανότητα, ώστε να καταφέρω να φτάσω αυτή την τριάδα που βρίσκεται μπροστά μου. Πίσω μου είναι ο Όκον που είναι αρκετά κοντά, όμως δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να με απειλήσει. Εδώ έκανα και λίγο λάθος αυτή τη στροφή, όμως ο Όκον δεν ήταν σε θέση να με απειλήσει, αλλά έδωσα έτσι την ευκαιρία στον Ρικάρντο να απομακρυνθεί. Τώρα πρέπει να πιέσω πολύ στους επόμενους γύρους και να δω τι θα συμβεί στη συνέχεια. Φτάσαμε στο τέλος του 8ου γύρου, η διαφορά από τον Ρικάρντο είναι ίδια, σχεδόν ένα δευτερόλεπτο. Είχα για λίγο DRS, μετά δεν το είχα ξανά και τώρα εδώ τους πλησιάζω πάρα πολύ γρήγορα. Θα πάρω το DRS εδώ την ώρα που βλέπω ότι ο Χάμιλτον και ο Ρικάρντο τώρα μπαίνουν για αλλαγή ελαστικών. Πάρα πολύ νωρίς μου φαίνεται εμένα ότι μπαίνουν για αλλαγή ελαστικών. Συν ότι πιθανόν να βρεθούν μέσα σε κίνηση μέχρι να μπουν και οι υπόλοιποι οδηγοί για τη δική τους αλλαγή ελαστικών, που θα είναι μέσα σε έναν με δύο γύρους. Μπροστά μας είναι ο Βάλτερι Μπότας, που πλέον η απόσταση από τον Μπότας είναι 1,7. Δεν θα έχω DRS αυτό το γύρο, όμως θα πρέπει να πιέσω πάρα πολύ σε αυτό το γύρο, γιατί σκέφτομαι ότι στο τέλος αυτού του γύρου ή στον επόμενο να μπω για αλλαγή ελαστικών. Παρόλο που η ομάδα μου είπε σε αυτό το γύρο που διανύουμε τώρα στο τέλος να μπω για αλλαγή ελαστικών, σκέφτομαι να κρατήσω έναν γύρο ακόμα παραπάνω. Το σκέφτομαι αυτό γιατί δεν θέλω να βρεθώ σε κίνηση και ίσως αν είμαι τυχερός με το over κατά αυτό που θα κάνω να βρεθώ μπροστά από τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Αυτό λόγω ότι αυτοί βρίσκονται σε κίνηση τώρα και μέχρι να μπουν οι υπόλοιποι οδηγοί για αλλαγή ελαστικών θα δεχτούν καθυστέρηση αυτοί οι δύο, ο Ρικάρντο και ο Χάμιλτον. Εγώ που θα μπω όσο πιο αργά γίνεται, έτσι θα αποφύγω να δεχτούμε κάποια κίνηση και
ίσως καταφέρω να βρεθώ μπροστά από τον Ρικάρντο, έστω δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ ο Λούις Χάμιλτον. Μπροστά μας είναι ο Μπότας, τον πλησιάζω πάρα πολύ γρήγορα. Φαίνεται ότι δεν έχουν το ρυθμό οι δύο Mercedes, παρόλο που κρατούσαν πίσω τον Ρικάρντο. Ίσως ο Ρικάρντο δεν είχε την τέλεια γραμμή πάνω στην πίστα, λόγω ότι όταν είσαι πίσω από ένα μονοθέσιο δέχεσαι το λεγόμενο βρώμικο αέρα και έτσι αυτό σε καθυστερεί αρκετά. Εγώ έχω μία μικρή απόσταση από τον Μπότας, γι' αυτό και τον μπορούσα να τον πλησιάσω τώρα που ήμουν εντός ενός δευτερολέπτου. Βλέπετε, παίρνω το DRS και την ώρα που μπαίνει τώρα ο Μπότας, εγώ θα έχω DRS και ελεύθερο πεδίο μπροστά μου και θα κάτσω έναν γύρο ακόμα. Θα κάτσω έναν γύρο ακόμα για να πιέσω, μπας και καταφέρω να βρεθώ μπροστά από τον Ρικάρντο με τη στρατηγική του overcut. Τώρα πρέπει να έχω έναν τέλειο γύρο, να πιέσω όσο περισσότερο γίνεται και να δούμε μετά την αλλαγή ελαστικών τι θα συμβεί. Όλα κρίνονται σε αυτό το γύρο. Φτάσαμε στο τέλος του 10ου γύρου, τώρα θα μπω για αλλαγή ελαστικών. Ελπίζω ότι δεν θα με καθυστερήσει η ομάδα, ότι θα κάνει γρήγορα την αλλαγή ελαστικών, να δούμε πού θα βρεθούμε σε σχέση με τον Ρικάρντο. Τώρα μπαίνουμε στο pit lane, τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Βλέπετε, είναι 20 δευτερόλεπτα ήταν η απόσταση από τον Ρικάρντο που αυτός αρχίζει και πλησιάζει. Νομίζω θα είμαστε οριακά μπροστά από τον Ρικάρντο, δεν ξέρω ακόμα, όλα κρίνονται τώρα το τι θα κάνουν οι μηχανικοί της ομάδας μου. Τώρα εδώ παρκέρνουμε και περιμένουμε. Βάζουν τα μεσαία ελαστικά, 2,4 δευτερόλεπτα, πάρα πολύ καλός χρόνος. Και τώρα μας περνάει ο Μπότας, όμως ο Μπότας έχει την πιο ανοιχτή γραμμή στην πρώτη στροφή και βλέπετε ότι είμαι μπροστά από τον Βάλτερι Μπότας. Απίστευτο αυτό που έχει γίνει με τη στρατηγική. Απίστευτο αυτό που έχω κάνει τώρα στο pit lane. Μπράβο στην ομάδα μου που έκανε τόσο γρήγορα την αλλαγή ελαστικών. Και βλέπετε ότι είμαι μπροστά από τον Βάλτερι Μπότας, που όμως είναι κολλημένος πίσω μου, θα έχει το DRS εδώ. Όμως δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να με απειλήσει. Δεν θα μπορέσει να με απειλήσει. Και τώρα είμαι στην πρώτη θέση. Από τέταρτος πήγα στην πρώτη θέση με την αλλαγή ελαστικών. Φοβερό αυτό που έχει γίνει σήμερα. Φοβερό. Απίστευτο. Ο Ρικάρντο είναι στην τέταρτη θέση. Τώρα δίνει μάχη με τον Χάμιλτον. Νομίζω είναι δίπλα-δίπλα αυτοί οι δύο. Και παλεύει ο Ρικάρντο να ανεβεί στην τρίτη θέση. Τώρα για μένα είναι μεγάλη στιγμή. Βλέπετε ο Ρικάρντο που ανέβηκε στην τρίτη θέση τώρα. Τώρα είναι μεγάλη στιγμή να αποκτήσω μια απόσταση από τον Μπότας. Σίγουρα ο Ρικάρντο θα φτάσει τον Μπότας και ίσως θα τον προσπεράσει κιόλας. Και εμένα με ενδιαφέρει να απομακρυνθώ όσο περισσότερο γίνεται από τον δεύτερο, γιατί ο δεύτερος σίγουρα θα είναι ο Ρικάρντο πιο μετά και ίσως θα με απειλήσει προς το τέλος του αγώνα. Πλέον στον 15ο γύρο είμαστε στα 2,6 δευτερόλεπτα από τον Βάλτερι Μπότας που είναι δεύτερος, αλλά τον έχει πλησιάσει πάρα πολύ ο Ρικάρντο και ίσως τον απειλήσει σε αυτό τον γύρο. Βλέπετε ότι ο Ρικάρντο στη μεγάλη ευθεία πλέον έχει περάσει τον Βάλτερι Μπότας και τώρα ο Ρικάρντο είναι στη δεύτερη θέση. Και τώρα ο Ρικάρντο θα αρχίσει να πιέσει να με φτάσει. Τώρα είναι κρίσιμο. Έχουν μείνει 8 γύροι μέχρι το τέλος του αγώνα, μέχρι το πέσιμο της καρός σημαίας. Τώρα έχει σημασία να πιέσω, να είμαι σωστό στην οδήγηση και να δούμε αν θα καταφέρει να με πλησιάσει ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Ντάνιελ Ρικάρντο που σίγουρα θα πιέσει πάρα πολύ. Αλλά αυτή τη στιγμή φλερτάρω με την νίκη. Και θα πιέσω και θα προσπαθήσω να κρατήσω αυτή την πρώτη θέση όσο περισσότερο γίνεται. Φτάσαμε στον 19ο γύρο. Βλέπετε ότι πλέον η απόσταση από τον Ντάνιελ Ρικάρντο είναι 1 δευτερόλεπτο. 1 δευτερόλεπτο σημαίνει ότι αν με πλησιάσει λίγο ακόμα από τον 20ο γύρο και μετά θα έχει το DRS και θα γίνει πάρα πολύ απειλητικός. Αλλά ήδη με πλησιάζει πάρα πολύ. Είναι στο 0,7 απόσταση από εμένα. Είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά και δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω πλέον, γιατί δεν έχω το ρυθμό. Είναι πολύ πιο γρήγορος ο Ρικάρντο από εμένα. Παρόλο που έχει πιο φθαρμένα ελαστικά σε σχέση με εμένα, έχει καλύτερο ρυθμό. Έχει 3 γύρους πιο παλιά ελαστικά από εμένα και παρόλα αυτά είναι πολύ πιο γρήγορος από εμένα. Εδώ με πλησιάζει πάρα πολύ σε αυτή την ευθεία και φαίνεται ότι θα αρχίσει να με απειλήσει όπου να είναι. Δεν νομίζω να το προσπαθήσει τώρα στο τελευταίο chicane, αλλά θα περιμένει τις ευθείες με το DRS και κυρίως τη μεγάλη ευθεία που είναι μετά την ορούς. Τώρα φτάνουμε στην ευθεία τερματισμού, περνάμε την γραμμή τερματισμού, βλέπετε ότι είχα καλή έξοδο από το τελευταίο chicane και κατάφερα να αποκτήσω μια απόσταση ώστε να μην μπορεί να με απειλήσει στην ευθεία τερματισμού με το DRS. Όμως τώρα στην κατηφόρα που θα μας βάλει στην ορούς θα με πλησιάσει πολύ ο Ντάνιελ Ρικάρντο και στη μεγάλη ευθεία με το DRS εκεί ίσως δεχτώ την πρώτη απειλή από τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Προσπάθησα να έχω όσο καλύτερη γίνεται είσοδος και έξοδος από την ορούς, που το κατάφερα και για την ώρα παραμένω σε σταθερή απόσταση από τον Ντάνιελ Ρικάρντο, δεν κατάφερε να με πλησιάσει με το DRS. Τρεις γύρους ακόμα πρέπει να διατηρηθούμε σε αυτή την πρώτη θέση.
Είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά το προσπαθώ. Σήμερα ίσως βγω ευνοημένος από αυτή τη στρατηγική που επέλεξα να κάνω την αλλαγή ελαστικών ή θα βγω στη δεύτερη θέση. Όλα θα κρυθούν τώρα. Κάνω και λίγο λάθος σε αυτή τη στροφή, λίγο στην έξοδο και έτσι δίνω την ευκαιρία στο Ρικάρντο να με πλησιάσει ξανά. Σε αυτή εδώ την κατηφορική αριστερή στροφή είναι που χάνω πάρα πολύ χρόνο σε σχέση με τον Ρικάρντο. Βλέπετε πόσο γρήγορα με μειώνει σε αυτό το σημείο της πίστας. Στις ευθείες είμαι πάρα πολύ δυνατός, αλλά αν έχει DRS και είναι κοντά σε εμένα, δεν ξέρω πόσο θα μπορέσω να κρατήσω άμυνα απέναντί του. Τώρα φτάνουμε στην τελευταία μεγάλη ευθεία της πίστας που μας βγάζει στο τελευταίο σικέιν και θα μπούμε σιγά σιγά στον 21ο γύρο, αλλά βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Ρικάρντο εδώ. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ ERS, κάνω οικονομία να έχω προς το τέλος της πίστας αρκετό ERS ώστε να μπορέσω να διατηρηθώ μπροστά του. Κράτησα και λίγο καύσιμα για τις μεγάλες ευθείες. Αν τύχει και έχω κάποια κακή έξοδο από κάποια στροφή. Τώρα είμαστε στο τελευταίο σικέιν και θα μπούμε στον 21ο γύρο. Είχα καλή έξοδο από το τελευταίο σικέιν και βλέπετε ότι κρατάω μια μικρή απόσταση από τον Ρικάρντο ώστε σε αυτή τη μικρή ευθεία να μην με απειλήσει με το DRS. Τώρα έχει σημασία εδώ σε αυτή την στροφή να έχω καλή έξοδο που είχα καλύτερη από τον Ρικάρντο, αλλά και πάλι είναι αρκετά κοντά, είναι στο μισό δευτερόλεπτο απόσταση από εμένα. Τώρα θα μπούμε και οι δύο στην Ορούζ και θα ξεκινήσει το κυνήγι του Ρικάρντο την ώρα που κάνω λίγο λάθος μέσα στην Ορούζ. Και βλέπετε εδώ τώρα ο Ρικάρντο πώς με πλησιάζει. Θα έχει το DRS εδώ. Θα πρέπει να συγκλίσω προς τα δεξιά στον δρόμο. Θέλω να έχω την εσωτερική γραμμή στην επόμενη στροφή. Και τώρα ο Ρικάρντο με το DRS προσπαθεί από τα αριστερά να με προσπεράσει. Αλλά έχω την εσωτερική γραμμή. Φρενάρω πιο αργά. Ακούμπησε εδώ πάνω μου ο Ρικάρντο. Όμως κατάφερα να κρατήσω την πρώτη θέση. Παρόλο που είχα εκείνο το τραγικό λάθος μέσα στην Ορούζ. Έχασα το πίσω μέρος και έτσι έδωσα την ευκαιρία στο Ρικάρντο να με πλησιάσει και να με απειλήσει με το DRS. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Είμαστε στον πρώτο τελευταίο γύρο. Και ο Ρικάρντο είναι παντού. Είναι παντού πίσω μου, προσπαθεί. Δεξιά-αριστερά, παντού, συνέχεια. Όλη την ώρα θέλει να βρει ένα σημείο και να με προσπεράσει. Για την ώρα κρατιέμαι. Μπροστά του και δεν θα αφήσω αυτή την πρώτη θέση τόσο άνετα να την πάρει ο Ρικάρντο. Παρόλο που αυτός ξεκίνησε από την pole position, είναι το δικό του χάσιμο, το δικό μου κέρδος και δεν πρόκειται να τον αφήσω τόσο άνετα να με περάσει. Βλέπετε εδώ ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην τελευταία ευθεία της πίστας, όμως χρησιμοποιώ πάρα πολύ ERS. Ο Ρικάρντο προσπαθεί να ρίξει μια ματιά από τα αριστερά, όμως δεν έχει την τελική ταχύτητα. Μάλλον χρησιμοποίησε πάρα πολύ ERS στην μεγάλη ευθεία με το DRS και έτσι κατάφερα να κρατηθώ ακόμα μπροστά του. Τώρα φτάνουμε στον τελευταίο γύρο. Πρέπει να έχω καλή έξοδο εδώ από το Σικέιν, να καταφέρω να κρατήσω μία αλφα απόσταση από τον Ρικάρντο, να μην με απειλήσει εδώ στην ευθεία τερματισμού. Βλέπετε ότι είναι αρκετά κοντά, όμως δεν μπορεί να με απειλήσει εδώ στην πρώτη στροφή. Και τώρα εδώ έχει μεγάλη σημασία να έχω καλή έξοδο από αυτή τη στροφή. Και έχω καλή έξοδο. Έχω καλή έξοδο και έχω και μία μικρή απόσταση από αυτόν. Έχω μία μικρή απόσταση και στη μεγάλη ευθεία θα πρέπει να καλύψει μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι πριν. Και για να με μπορέσει να με απειλήσει. Τώρα θα έχει το DRS, είναι κολλημένος πίσω μου. Θα αρχίζει να με πλησιάσει τώρα και εγώ συγκλίνω προς τα δεξιά στον δρόμο. Ο Ρικάρντο από τα αριστερά τώρα θα προσπαθήσει να ρίξει μια ματιά, όμως έχω την εσωτερική γραμμή. Φρενάρω πιο αργά από τον Ρικάρντο και κρατιέμαι μπροστά του. Κρατήθηκα μπροστά του και είμαι ακόμα στην πρώτη θέση. Τώρα μένει εδώ να μην κάνω κάποιο λάθος σε αυτές τις στροφές και μετά η μεγάλη ευθεία στο τέλος της πίστας. Η μεγάλη ευθεία όπου εκεί ο Ρικάρντο θα μπορέσει να με απειλήσει αν έχει κρατήσει ERS, που πολύ πιθανό να έχει κρατήσει ERS λόγω ότι είδε ότι δεν θα μπορούσε να με απειλήσει στην μεγάλη ευθεία με το DRS. Παρόλο που ήταν αρκετά κοντά, δεν μπορούσε να με απειλήσει. Ήξερε ότι θα κρατήσω την εσωτερική γραμμή. Την ώρα που βλέπετε εδώ ότι ο Ρικάρντο τώρα θα προσπαθήσει από τα αριστερά, εδώ από την εξωτερική πλευρά. Έχω την εσωτερική γραμμή. Καταφέρνω όμως να κρατηθώ ακόμα. Είμαστε ρόδα με ρόδα. Το άφησα χώρο εδώ, αλλά δεν μπόρεσε να με απειλήσει εδώ, δεν μπόρεσε, βρήκα την πρόσφυση και έτσι κρατήθηκα μπροστά του. Αλλά τώρα ξεκινάμε τη μεγάλη ευθεία. Τη μεγάλη ευθεία όπου ο Ρικάρντο είναι πάρα πολύ κολλημένος πίσω μου. Βλέπετε ότι είναι και μέσα στο slipstream. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ ERS, το κράτησα για αυτό το σημείο της πίστας. Καταφέρνω να απομακρυνθώ από τον Ρικάρντο και μάλλον θα πάρω την νίκη. Τώρα μένει το τελευταίο σικέιν. Στο τελευταίο σικέιν πρέπει να είμαι πάρα πολύ σωστός εδώ στα φρένα, να κλείσω σωστά τη γραμμή μου και έτσι θα πάρω άλλη μία νίκη. Θα πάρω τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη μετά την Ουγγαρία και την πρώτη μου νίκη στο Spa στη Formula 1 2020. Φοβερός αγώνας από εκεί που δεν περίμενα ότι θα δώσω μάχη, από εκεί που περίμενα ότι θα είναι μονότονος αγώνας που απλά θα κάνω γύρες λόγω ότι μου βγήκε η στρατηγική που επέλεξα να μπω πιο αργά για αλλαγή ελαστικών. Τελικά ο Ρικάρντο πάλι για άλλη μια φορά στους τελευταίους γύρους δίνουμε μάχη για την πρώτη θέση. Για άλλη μια φορά, δεν ξέρω πλέον πόσους αγώνες έχουν γίνει έτσι, ή 7 ή 8, δεν έχω χάσει το μέτρημα. Αλλά σημασία είναι ότι σήμερα κέρδισα,
παίρνω την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα και πάμε για, για το επόμενο Grand Prix που είναι στη Μόντζα, που έχω πολύ καλή παράδοση σε αυτή την πίστα και ίσως πάμε και για μια τρίτη συνεχόμενη νίκη. Το πρωτάθλημα παίρνει φωτιά για άλλη μια φορά, εννοείται ότι ήταν ήδη υπό φωτιά, αλλά τώρα εγώ είμαι στην πρώτη θέση με 2 βαθμούς διαφορά από τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Βλέπετε εδώ το πανηγύρια στο βάθρο, εννοείται θα το πανηγυρίσω, πάλι είμαι πρώτος στην βαθμολογία. Έχει και λόγο και ο Ρικάρντο να το πανηγυρίσει, γιατί δεν έχει απομακρυνθεί πολύ από εμένα, είναι μόλις 2 βαθμούς πίσω από εμένα και η μάχη συνεχίζεται και πολύ πιθανόν το βλέπω να συνεχιστεί έτσι μέχρι το τέλος της αυτής της σεζόν. Βλέπετε εδώ την τελική κατάταξη, ο Ρικάρντο πήρε τελικά το ταχύτερο γύρο, άρα πήρε και έναν έξτρα βαθμό και έτσι η διαφορά από εμένα στον Ρικάρντο νομίζω δεν είναι 4 βαθμούς, νομίζω 2 βαθμούς, νομίζω είναι λίγο παραπάνω, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι σήμερα κατάφερα να πάρω την νίκη από την 1η θέση. Φοβερό αυτό το αποτέλεσμα. Τελικά βλέπετε ότι η διαφορά είναι 4 βαθμούς, δεν ήταν 2 όπως είπα προηγουμένως και έχει μεγάλη σημασία αυτό, κάθε βαθμός είναι και χρυσό. Βέβαια και για τον Ρικάρντο κάθε βαθμός, όπως και πήρε έναν έξτρα βαθμό από το ταχύτερο γύρο, μπορεί να σημαίνει πολλά στο τέλος αυτής της σεζόν. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών είμαστε άνετα στην πρώτη θέση, για τη δεύτερη θέση παλεύει η Mercedes με τη Red Bull. Όμως κάπου εδώ τελειώνει και αυτό το βίντεο, εμείς θα τα πούμε τώρα στο επόμενο Grand Prix, στο Grand Prix της Ιταλίας, στο ναό της ταχύτητας στη Μόντζα και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!